από το ναι. σκέψεις τις πολλές, κάποιες φορές κάνουμε και εμείς λάθη. Λοιπόν, ναι. μέχρι και 100 μέρες τηλεργασία στο δημόσιο. Ποιους αφορά, κύριε Στρατή, και τι κριτήρια έχει? Τα πρώτα δύο χρόνια είναι 50 μέρες, έτσι λέει το νομοσχέδιο, είναι μέχρι έτσι να γίνει το σύστημα πιο βατό. Εντάξει, αφορά την κεντρική κυβέρνηση, για τους ημικρατικούς οργανισμούς και τον ιδιωτικό τομέα έχει από πέρσι εγκριθεί, από την πολλή έχουν εγκριθεί οι κανονισμοί για την τηλεργασία. Το νομοσχέδιο είναι, θεωρώ, προς την ορθή κατεύθυνση. Είμαστε θετικοί ως Πασιδή. Είναι κάτι το οποίο είχαμε ζητήσει και εμείς από καιρό στα πλαίσια της Μεχτής Επιτροπής Προσωπικού. Περιλαμβάνεται στις ευέλικτες μορφές εργασίας. Είναι μια μορφή από ευέλικτης εργασίας ή τηλεργασία. Θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο μας ικανοποιεί, μας βρίσκει σύμφωνος. Έχουμε κάποιες διευκρινήσεις που έχουμε έτσι να τις συζητήσουμε με το Υπουργείο Οικονομικών, κάποιες επιμέρους λεπτομέρειες, όμως στη μεγάλη πλειοψηφία τους θεωρούμε ότι είναι θετικό το νομοσχέδιο, μα βρίσκει σύμφωνος. Έχουμε ζητήσει μια συνάντηση για κάποιες λεπτομέρειες. Θεωρώ ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουν κλείσει και από 1η-1η του 25 θα εφαρμοστεί η τηλεργασία. Λοιπόν, και πώς μπορεί ένας δημόσιος υπάλληλος, κύριε Ματθαίου, να αιτηθεί της τηλεργασίας? Δηλαδή, θα πρέπει να το γνωρίζει προηγουμένως ο προϊστάμενος του? Δεν θα σηκώνεται το ίδιο πρωί και θα λέει σήμερα θα δουλέψω από σπίτι? Πώς θα πάει όλο αυτό? Όχι, δεν είναι έτσι. Καταρχήν θα είναι 2 μέρες την εβδομάδα, θα είναι όλα με συνεννόηση. Είναι πάνω, βέβαια, είναι εθελοντική, δεν θα είναι υποχρεωμένος κάποιος. Ναι. Και εξαρτάται από τη φύση της δουλειάς κάποιας υπηρεσίας. Δεν σημαίνει ότι όλη η δημόσια υπηρεσία θα είναι τηλεργασία. Υπάρχουν εργασίες που δεν μπορούν να γίνουν με τηλεργασία. Υπάρχουν εργασίες που μπορούν να γίνουν. Εκεί όπου μπορούν να γίνουν, ναι, θα υπάρχει εκ των προτέρων συνεννόηση, θα υπάρχει ένας προγραμματισμός, ποιοι θα εργαστούν με τηλεργασία κλπ. Αυτά θα γίνονται έτσι. Τα έχουμε δοκιμάσει τότε με την πανδημία, με το COVID. Ναι, σε κάποιους παθών είχε εφαρμοστεί η τηλεργασία. Σε κάποιες υπηρεσίες πήγαινε πολύ καλά, σε κάποιες όχι τόσο καλά. Τώρα υπάρχει καλύτερη προετοιμασία, υπάρχει ο χρόνος, θεωρώ ότι θα πάμε καλά. Λοιπόν, καλή αρχή λοιπόν σε αυτή τη νέα μέθοδο της τηλεργασίας που γίνεται, κύριε Ματθαίου, να πούμε και για την άμβληση του κυκλοφοριακού προβλήματος, έτσι, γιατί θα είναι και πολλοί αυτοί που δεν θα είναι στους δρόμους. Θα δούμε πώς θα πάει, κύριε Ματθαίου. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι θα μας λύσει το κυκλοφοριακό. Δεν θα το λύσει, αλλά φασούλη γεμίζει λίγο το σακούλι που λέμε, κύριε Ματθαίου. Λίγο από εκεί, λίγο από εδώ, κάτι μπορεί να γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι,